Και ήρθε η ώρα για να κάνω πασαρέλα. Με αγχώνει λίγο βέβαια, αλλά επειδή το έχω με το χορό, πιστεύω θα τα πάω καλά και θα τα καταφέρω. Άλλωστε είμαι Θεσσαλονικιά, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Και να θέλαμε, μας αφήνετε να το ξεχάσουμε. Το λέτε 10 φορές η καθεμιά. Το είπα και ξαλάφρωσα. Πάμε να δούμε τη Σαλονικιά θεά, μαζί με τις υπόλοιπες Σαλονικές θεές. Θεέ μου. Τι λες? Οι πενιντάρες ίσον με 2 25άρες. Σου κόψα και 5. Καλέ. Ζαλίστηκα. Μπατσελορέτ λέμε, όχι αστεία. Θα σε δει ο γαμπρός και θα μετανιώσει για αυτήν που πήρε. Σου λέει λάθος γυναίκα παντρεύτηκα. Εδώ είναι τα ωραία. Καλά άλλαξε φιγούρα όμως. Τι είναι αυτό? Για χαπίπι, για λελέλη. Απαστράψουσα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου. Απλά, λιτά και απέριτα. Ακόμη και η επιμέλεια που δεν έγινε σωστή στο πίσω μέρος και αυτό το σπάσιμο το κάνει πιο βρώμικο και πιο cool και πιο νησιώτικο. Τα σκουλαρίκια δεν είναι αγαπημένη μου επιλογή. Το make-up φανταστικό. Τώρα, όσον αφορά τη φόρμα, σου πάει πάρα πολύ. Είναι τέλειο το πλαζέ, το χρώμα, η παντελόνα που ανοίγει, με το χοντρό πλισέ. Έχει ωραία κίνηση όταν χορεύεις. Μ' αρέσει και η ζώνη, μ' αρέσει και το πέδιλο, μ' αρέσει και το τσαντάκι. Όλο όμως είναι ένα υπερ glamorous look που σου πάει τρελά, αλλά δεν είμαι σίγουρη θα μου άρεσε εδώ έτσι. Σε ένα bachelorette party είναι λίγο over. Γιατί τα bachelorette parties στα νησιά ιδιαίτερα δεν είναι τόσο πολύ στημένα και τόσο πολύ ντυμένα και σεταρισμένα. Είναι πιο πολύ ελεύθερα για να περάσει ωραία να χορέψει και να είσαι βέβαια σεξι και όμορφη. Έχουμε και συνέχεια. Το μπατσελορέτ έχει πάρει φωτιά. Προφεσόρα τι λέει? Εσένα το χέρι έμεινε εκεί σαν κόμπρα. Με ευχαριστήθηκε την πασαρέλα. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε. Δεν περίμενα ότι ίσως και να μην τα κατάφερνα, αλλά από την άλλη λέω το παλαπίσμα. Θα χορέψω, θα το διασκεδάσω και θα περάσω καλά. Η Ελένη ήταν καταπληκτική στην πασαρέλα, τα έδωσε όλα. Για να δούμε πόσα έδωσε στα ψώνια της. Για την ολόσωμη φόρμα πλήρωσε 143 ευρώ, για τη ζώνη 22, η τσάντα κόστησε 49 ευρώ, τα πέδιλα 59 και τα σκουλαρίκια 29. Συνολικά δηλαδή ξόδευσε 302 ευρώ και της έμειναν μόλις 28 αφού έχασε στο παιχνίδι των φακέλων άλλα 20.